Για να μην διαιρωτώνται κάποιοι, γιατί μόλις τώρα μας μοιράστηκε η τροπολογία, εάν πάει κάποιος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, θα καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την τροπολογία. Τροποποίηση των ποινών. Δηλαδή, απάλληψη πλέον από τον πειθαρχικό κώδικα κτλ. Των ποινών της αποβολής μιας ομάδος. Αυτό γίνεται. Και από εκεί και πέρα τα προβλεπόμενα που είναι η αφαίρεση βαθμών και πάει λέγοντας. Πρόκειται για τροπολογία εμπεγμό, κοροϊδία και ρεπό, και επιτρέψω να τοποθετηθώ. Λοιπόν, πρόκειται για κοροϊδία εμπεγμό, είναι απαράδεκτη τροπολογία και φυσικά επιβεβαιώνει αυτή η εξέλιξη αυτό που τόνιζε και τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο, στις αίθουσες του Υπουργείου και των διορισμένων επιτροπών, οπουδήποτε δηλαδή εκτός από το γήπεδο. Και ο φίλαθλος κόσμος που έχει συγχαθεί αυτή τη σαπίλα, ούτε έχει σχέση με τις κόντρες των μεγαλοεπιχειρηματιών που καθορίζουν τις τύχες των ομάδων, ούτε πρέπει να στοιχηθεί πίσω από τις επιδιώξεις τους, που δεν περιορίζονται φυσικά μόνο στο χώρο του αθλητισμού ή αν θέλετε εν προκειμένου του ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνουμε τη θέση εδώ και χρόνια που έχει διατυπώσει και έχει καταθέσει και όλες οι κυβερνήσεις την αρνούνται, τη θέση, την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες να ενταχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρχει έστω μία στοιχειώδες διαφάνεια, να περιοριστούν τα επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια, μέχρι το ποδόσφαιρο και συνολικά φυσικά ο αθλητισμός να απαλλαγεί από τη θηλιά της εμπορευματοποίησης. Εμείς καταγγέλουμε αυτή τη μεθόδευση, αυτή τη διαδικασία και δηλώνουμε πως θα απέχουμε από την ψηφοφορία της συγκεκριμένης τροπολογίας. Ευχαριστώ.